Λοιπόν, γεια σας. Check the now, Κώστας εδώ. Το σημερινό βίντεο είναι λίγο διαφορετικό. Είναι σαν να κάνω ένα mini vlog. Αλλά ήθελα να σας δείξω, ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Μετά από 20 χρόνια, επιτέλους. Λοιπόν, θα μου πεις καλά τι, πώς και γιατί. Ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Εδώ και 2-3 χρόνια έχω αφήσει το νησί μου, έχω έρθει στη Θεσσαλονίκη και δουλεύω, εργάζομαι σε ένα φροντιστήριο παράλληλα, κάνω κάποια ιδιαίτερα μαθήματα. Και ξέρετε, έχω βάλει HCN γραμμή ίντερνετ, οπτική είναι για όσους δεν ξέρετε. Η HCN μου προσέφερε ένα πακέτο, τον είχα πρωτοέρθει 120 Mbps πάνω κάτω, το οποίο ήταν πολύ καλό, στα 26 ευρώ αν δεν κάνω λάθος. Μετέπειτα βγήκε μια καινούργια προσφορά η οποία είχε 360 συγγνώμη με KPPS πάνω κάτω και έβαλα αυτό, ικανοποιημένος full τέρμα, έκανα και τα live μου, πολύ καλό σε σχέση με τη Slim το ίντερνετ, το οποίο είχα 30, πλήρωνα 50 και είχα 30 και δεν πήγαινε με τίποτα παραπάνω, εκεί που έμενα τουλάχιστον. Σας κάνω ένα μικρό story time, λοιπόν, και κάποια στιγμή βλέπω αρχίζει να σκάβει η Ναλάν. Η Ναλάν έβγαλε μια προσφορά, ήρθε και εδώ πέρα στην περιοχή που μένω, έβγαλε μια προσφορά πρώτης πολυκατοικίας με 50% έκπτωση να έχει όποιο πακέτο θέλει, με αποτέλεσμα να πάρω και να κλείσω το 1000 Mbps. Το μεταξύ ταχύτητες της ακούς και λες, κάποτε όταν ήμουν μικρός, πιο νέος, ότι μόνο ίντερνετ καφέ θα έχει τέτοιες ταχύτητες. Τέλος πάντων, χαίρομαι, κλείνω το συμβόλαιο και μετά από 2 μέρες μου λέει στον οικοκυρά μου, πρέπει να βγεις. Θέλουμε το σπίτι. Τέλος πάντων, ήμουν σε διαδικασία προετοιμασίας μετακόμισης με αποτέλεσμα να έχω απογοητευτεί ότι δεν θα καταφέρω τελικά ποτέ να βάλω καλή σύνδεση. Καλά, καλή σύνδεση είχα, πολύ καλή σύνδεση είχα, αλλά να δω αυτό το ευλογημένο νούμερο. Τελικά ακυρώθηκαν τα πλάνα, θα μείνω άλλα 2 χρόνια στο σπίτι μου, αποτέλεσμα μετά από καιρό. Και τώρα τελειώνει Πάσχα να έρθει η Ναλάν να έχουν τελειώσει τις συνδέσεις τους και να πάρουν τηλέφωνο ότι μπορούμε να βάλουμε οπτική ίνα. Και ήρθαν και έβαλαν οπτική ίνα. Και γιατί κάνω το συγκεκριμένο βίντεο? Καταρχάς είναι τέλειο. Για το speed test θα σας δείξω πλάνα λογικά τώρα από πίσω. Είναι εντάξει, δεν υπάρχει. Το είχα μοιραστεί και σε ένα post στο Facebook που έκανα. Να δείξω κάτι το οποίο αύριο λογικά θα παραδώσω το modem router της HCN. Θα το παραδώσω, εντάξει, τώρα είμαι στο σπίτι προφανώς, να σας δείξω λίγο κάτι το οποίο δεν θα το δείτε πολύ συχνά σε κάποιο σπίτι. Να έχεις 2 modem, το ένα είναι 360 και το άλλο είναι 1 Gbps, συνολικά είμαστε στα 1360 βαριά ονομαστική τιμή προφανώς, γιατί αυτό δεν τα πιάνει όλα. Οπότε είμαστε εδώ. Τώρα, ποιο είναι το θέμα και γιατί γίνεται λοιπόν, ξαναλέω, αυτό το βίντεο. Ξαναγυρίζοντας λοιπόν σε κανονικό φωτισμό, το modem της HCN, καταρχάς ήθελα να σας το δείξω για να είναι σε φάση, δεν θα το ξαναδώ ούτε εγώ, οπότε να το καταγράψω και εγώ στη μνήμη ότι είχα κάποτε 2 modem δίπλα-δίπλα και φτάσαμε τρελά νούμερα. Λοιπόν, το modem router της HCN κάποια στιγμή είχε χαλάσει, το προηγούμενο μοντέλο άλλαξε αυτό το οποίο ήταν λίγο βελτιστοποιημένο. Το WiFi του έφτανε μέχρι ένα σημείο. Τότε, εκείνη την εποχή, είχα πάρει, τώρα μιλάμε για 2 χρόνια πριν, ένα modem router της Xiaomi. Το οποίο μένει για πάντα μέσα στο κουτί, δεν σας το έδειξε ποτέ. Και το οποίο είναι ακόμη εκεί μέσα. Οπότε το σημερινό βίντεο θα έχει και ένα μικρό mini unboxing. Λίγο στα γρήγορα και να σας δείξω τι θα κάνω για το τέτοιο, για το σημερινό βίντεο λοιπόν. Αρκέστηκα, μιας και δεν είχα τρελές απαιτήσεις, αρκέστηκα στο WiFi που μου έδινε, σύνδεσα όλα τα περιφερειακά μου επάνω, κομπλέ, τέλεια. Όλα καλά. Έλα όμως που τη συναλάν. Ενώ είναι τη ZTE, το modem router, έχει ένα μικρό θέμα με το WiFi. Έχει καλή ταχύτητα. Το σπίτι μου βασικά είναι ιδανικό για WiFi. Γιατί είναι σχεδόν ανοιχτό από παντού, με αποτέλεσμα να μην έχω πολύ μεγάλα εμπόδια. Αλλά όσο πιο απομακρύνεσαι, είναι σαν να φεύγεις κάθε μέτρο που μακριά από το modem router που πας, χάνεις και 100 Mbps. Όταν είσαι ακριβώς από πάνω, πιάνεις γύρω στα
700 από το 1 Gbps, δηλαδή έχεις ούτως ή άλλως απώλειες. Στο καναπέ είμαι γύρω στα 600. Αν πάω στην κρεβατοκάμαρα, έχουμε πέσει στα 300 max. Θα μου πει, υπερβολές δεν είναι όλα αυτά. Είναι. Αλλά πολλές φορές και είναι ένας τέτοιος άνθρωπος που θέλω αυτό το οποίο πληρώνω να μπορώ να το πάρω. Γιατί τυπικά και οι άνθρωποι που έχουν απαιτήσει από μένα όταν με πληρώνουν, έχουν τις απαιτήσεις ότι αυτό που πληρώνουν από μένα θέλουν να το πάρουν στη δουλειά που κάνω. Και το κάνω. Οπότε έχω και εγώ τις αντίστοιχες απαιτήσεις εδώ και χρόνια από το οτιδήποτε πληρώνω να θέλω να πάρω αυτό που πληρώνω τέλος πάντων. Ξέρω ότι η Nalan δεν θα μου παρέχει κάτι διαφορετικό στο modem router προς το παρόν, εκτός και άμα καεί και πρέπει να τα αλλάξω. Οπότε εγώ θα συνδέσω, θα σας δείξω κιόλας το unboxing από το routerάκι της Xiaomi, το οποίο έχω ακούσει πολύ καλές κριτικές όταν είχε βγει, και αυτό και το πήρα κιόλας, και το οποίο θα το κάνω μια τραμπίτσα, θα δείτε και όλη τη διαδικασία. Οπότε αυτό είναι το introduction του βίντεο, εγώ να μιλάω τη μικρή μου ιστορία, και το δεύτερο σκέλος του βίντεο θα είναι να δείτε εμένα, να τακτοποιώ, να δω πώς θα τα βάλω. Η σκέψη μου είναι να το βάλω πάνω από το ψυγείο. Το ψυγείο είναι σαν χταρμάς, μικρός. Όλο το καθαρίζω και όλο ξαναγεμίζει με πραγμάτια. Το πρόβλημα των επιφανειών, για όσους δεν το ξέρετε, το πρόβλημα των επιφανειών είναι αν δεις επιφάνεια καινή, πρέπει να βάλεις κάτι πάνω. Δεν υπάρχει επιφάνεια στο σπίτι που να είναι τραπέζι, οτιδήποτε ευθεία και να μην έχει κάτι πάνω. Λοιπόν, οπότε θα κάνω μια μικρή τράμπα, θα μετακομίσω. Επίσης, ένα από τα κακά που είχε η HN, για όσους ενδιαφέρεστε και είναι να βάλετε προς τη Θεσσαλονίκη, είχε ότι είχε μόνο δύο. Έθελα να τα από πίσω. Το οποίο ήταν πολύ περιοριστικό. Δηλαδή ήθελα να βάλω το PlayStation, ήθελα να βάλω το Xbox, ήθελα να βάλω πράγματα, αλλά με περιόριζε πάρα πολύ. Να πει γιατί δεν έβαλα το. Έθελα να ξαναλέω τότε το router τη Xiaomi, αλλά δεν ήθελα, το άφησα. Είναι και αυτή την τεμπελιά καμιά φορά. Τέλος πάντων, οπότε λέω τώρα που ήρθε η ώρα και πήγαμε στο επόμενο level. Ένα Gbps λέει ρε φίλε. Ένα Gbps. Ξέρω ότι πολλοί ίσως να ενοχληθείτε από αυτό. Κάποιοι θα χαρείτε, κάποιοι θα ενοχληθείτε. Δεν ξέρω, καθένας όπως το πάρει, θα πω την αλήθεια. Είμαι άνθρωπος που ο οποίος θέλω όλοι να μπορούμε να έχουμε καλές παροχές, ειδικά στο Ιντερνετ. Να ξέρετε ότι θέλω όλοι να μπορούμε να έχουμε. Και έχουμε από ένα νησί το οποίο μαύρη τρύπα στο Ιντερνετ. Αλλά ναι, ευελπιστώ σιγά σιγά να γίνει. Γιατί έτσι δυστυχώς εδώ κοιμάται βαθιά, έχει βαθιά μεσάνυχτα προς το παρόν. Τουλάχιστον την Ελλάδα το πήρε ζεστά, γαζώνει όλους τους δρόμους τετράγωνο-τετράγωνο. Οπότε ευελπιστώ κάποια στιγμή στα επόμενα βαριά 2 χρόνια να έχει τελειώσει η ιστορία, ώστε όταν χρειαστεί να ξαναμετακομίσω να πάω σε σπίτι, το οποίο θα έχει καλό Ιντερνετ επίσης. Το διατάφτα. Θα κάνω την εγκατάσταση, θα προσπαθήσω να συνδέσω το Xiaomi το router, αλλά επειδή τώρα είναι αργά, είναι βράδυ, θα το κάνω λογικά αύριο που θα είναι μέρα, έτσι, το δείτε σε ένα βίντεο. Απλά ήταν αυτό το introduction, να σας πω λίγο το πλάνο μου για το σημερινό βίντεο και να σας δείξω και τα δύο μοντεμάκια back to back. Ωραία είναι. Whatever. Λοιπόν, οπότε ναι, πάμε στο δεύτερο μέρος να δούμε λίγο το πώς το λένε, το modem. Επίσης, να σου πω λίγο στα γρήγορα πριν να περάσω στο δεύτερο σκέλος. Όταν έχετε πολλές συσκευές, ηλεκτρικές σκούπες, λεπτοτενίες RGB με WiFi, το Google Nest, το Google Home, την Alexa, όλα αυτά τα ωραία, καλό θα είναι. Τα περισσότερα, βασικά όλα σχεδόν από αυτά, συνδέονται σε δίκτυο 2,4 GHz. Τα περισσότερα modem, όλα πλέον βασικά τα modem, σου δίνουν δύο επιλογές, 2,4 και 5, 5G. Λοιπόν, σε 5G το κινητό, το laptop έχει τέλειες ταχύτητες, αλλά πολλές αυτές οι συσκευές δεν λειτουργούν πάνω σε πεντάρι εύκολα. Πιο πολλές είναι περιορισμένες. Αποτέλεσμα, καλό είναι να ενεργοποιήσετε και τα δύο. Είτε στο καλό σας το modem, είτε αν έχετε router ή οτιδήποτε, να έχετε και τα δύο ανοιχτά, με δύο διαφορετικούς κωδικούς και διαφορετικά ονόματα καλύτερα, για να μην γίνεται μπέρδεμα. Δηλαδή, ας πούμε, check the now 2,4, check the now 5, λέμε τώρα. Ωραία. Οπότε, με διαφορετικούς κωδικούς το καθένα από αυτό, ώστε να κλειδώσετε όλες τις συσκευές σας, όλα τα appliances σας πάνω στο 2,4, να φύγει ο μπελάς του και να κρατήσετε καθαρό το πεντάρι για να κατεβάζετε, για να βλέπετε ό,τι θέλετε, για να δουλεύετε, για να κάνετε ό,τι γουστάρετε στο κινητό και στο laptop σας. Προσωπική συμβουλή και πάρα πολλοί που έχετε πρόβλημα, κυρίως γι' αυτό. Αυτό είναι το πρόβλημα που δεν συνδέονται στις συσκευές. Θέλετε 2,4. Αυτό προσέξτε το. Και πώς γίνεται αυτό? Την ώρα που γίνεται η εγκατάσταση στο κινητό σας, είστε συνδεδεμένοι πάνω στο 2,4. Αυτό το λέω εξ αρχής. Και πάμε να δούμε το δεύτερο σκέλος. Και πάμε να δούμε και το router. 2 χρόνια έχουν περάσει που το έχω και δεν το έχω αξιοποιήσει. Στην ελληνική αγορά είναι γύρω στα 4 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Και από όσο ξέρω, το συγκεκριμένο λειτουργεί και σαν extender, δηλαδή μπορείς να το συνδέσεις και να κάνεις επέκταση εκτός από το να το έχεις ως router, συνδέεται με το κινητό για να το διαχειριστείς. Το κακό είναι, ενώ λέει ότι είναι 1200 dual band, από πίσω θα δείτε ότι είναι, καλά έχει 2,4 και 5, αλλά σου δίνει στο 2,4 300 Mbps και 867 max, που σημαίνει ότι πες ότι αν δίνει 940 κάτι κλειδώνει,
το δικό μου το modem αυτή τη στιγμή θα χάσει 100, αλλά έκανα διάφορα τεστ πριν να το συνδέσω, πριν να το ανοίξω βασικά και να το φτιάξουμε. Οπότε max παίρνω στο δωμάτιό μου 300 βαριά. Θα μου πεις δεν φτάνουν. Φτάνουν και με το παραπάνω. Απλά θα ήθελα μια σταθερότητα. Δηλαδή είδα ότι έχει αυξομοιώσεις. Κάνει μερικές βουτιές από το 300 στο δωμάτιο σου για παράδειγμα. 250-350. Στο γραφείο που δουλεύω πάει από 500 μέχρι 350. Είναι υπερβολικά καλά. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Ειδικά για σύρματα δεν έχω τρελές απαιτήσεις. Πιο πολύ εσύ με τις συσκευές μου είναι για παραγωγή και κατανάλωση υλικού, YouTube κτλ. Ταινίες, ιστορίες και τέτοια. Αλλά θα ήθελα μια σταθερότητα. Πιο πολύ γι' αυτό το θέλω να το χρησιμοποιήσω παρά για οτιδήποτε άλλο. Στο τέλος μπορεί να μην μου κάνει και να το βγάλω τελείως. Οπότε πάμε να το δούμε λίγο μία. Δεν το έχω ανοίξει ποτέ εν τω μεταξύ. Που σημαίνει ότι είναι ακόμη σφραγισμένο. Σας έχω πει ότι είναι το καλύτερο μαχαίρι ever. Φαλτσέτα. Επίσης παίζει να είναι το πιο απλό πακέτο. Αυτό εδώ είναι το router. Έχει μέσα ένα manual, το οποίο θα το διαβάσω βέβαια. Έχει το router. Αυτό εδώ είναι το router. Έχουμε εγγύηση, η οποία εγγύηση είναι πλέον δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή η εγγύηση μετά από τόσο καιρό. Έχουμε ένα CAT 5, εγώ έχω CAT 7, οπότε δεν θα το χρησιμοποιήσω καν το αυτό. Το τροφοδοτικό του δίνει, να σας πω, πάντα κοιτάζω, ένα αμπέρ δίνει. Είναι μικρή κατανάλωση του σε ρεύμα από ό,τι φαίνεται. Οπότε αυτό εδώ είναι 4 κεραίες. Από ό,τι έχω δει μπορείς να βάλεις πειραγμένο όσο μέσα να βάλεις πειραγμένο software και να τρέξει ακόμη καλύτερα. Η αλήθεια είναι θέλω ένα συγκεκριμένο πράγμα και αυτό είναι η σταθερότητα σε συγκεκριμένες μπάντες, οπότε δεν νομίζω ότι θα φτάσω ως εκεί. Από πίσω βλέπετε έχουμε το ίντερνετ, οπότε φαντάζομαι αυτό είναι το input και δύο Ethernet out. Αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά έχει κοντά στα 15 ευρώ. Είναι μόνο router, σε περίπτωση που όσοι δεν έχετε καταλάβει ακόμη, είναι μόνο modem, συγγνώμη, φλακιά μου. Είναι μόνο modem που σημαίνει ότι απλά χρειάζεσαι το modem router του παρόχου για να το χρησιμοποιήσεις. Κάνει 15 ευρώ αυτή τη στιγμή, 15 με 20 ευρώ θα το βρείτε. Έχουν βγει και πιο εξελιγμένα προφανώς. Οπότε εντάξει, εγώ αυτό είχα που το είχα. Είπα να το αξιοποιήσω. Και πάλι, με προοπτική ότι μπορεί να μην μου φανεί και καν χρήσιμο μετά από ένα σημείο. Πάμε να δούμε πώς θα το στήσω. Τι μαγκές θα κάνω για να μπορέσω να πάρω αυτό που πρέπει να πάρω. Και συνεχίζω να σας κλείσω και το βίντεο να δείτε λίγο πώς είναι. Και δυστυχώς αποτύχαμε παταγωδός. Και αυτό γιατί? Γιατί αργήσαμε λίγο καιρό από ό,τι φαίνεται και η εφαρμογή που έχει η Xiaomi δεν υποστηρίζεται από το Android, από την έκδοση Android που έχει το κινητό, ούτε το tablet. Δηλαδή, έχω πιο εξελιγμένη έκδοση Android από αυτή που τρέχει η συσκευή. Εν τω μεταξύ, σκέφτομαι ότι όσοι το έχουν, ρε παιδί μου, πολύ μεγάλο value, έτσι. Μετά από 3 χρόνια, 2 χρόνια, θα πρέπει εσύ, αν δεν έχεις το παλιό σου κινητό ή θες να πάρεις καινούργιο κινητό, ρε παιδί μου, για παράδειγμα, να κάτσεις να κάνεις 15 εκατομμύρια μαγιές, να βρεις APK και αν είναι συμβατό. Γιατί η Xiaomi μια ζωή τις βλακίες κάνει. Εν τω μεταξύ, αυτή η βλακή, αυτή η αποτυχία είναι καλή. Τουλάχιστον λίγο να υποθούν κανένα δύο πραγματάκια. Με βλέπετε, ανά τα χρόνια έχω σταματήσει, έχω κόψει να παίρνω πολλά Xiaomi προϊόντα. Και αυτό για ένα λόγο. Γιατί όσο καλό και αν είναι από hardware, το hardware τους εδώ και πολλά χρόνια είναι πάρα πολύ καλό. Το θέμα είναι ότι όσο καλό και αν είναι το hardware τους, δυστυχώς το software και υποστήριξη νοσεί από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα. Έχει βελτιωθεί. Έτσι και έτσι. Αναγκάστηκα, θυμάστε το tablet που είχα το Meetup το 3 του Xiaomi. Το έκανα reset τις προάλλες. Και δεν μπορώ να ξαναπεράσω το store με τίποτα. Οπότε μια αποτυχία, ναι, μια τεράστια αποτυχία. Γενικά καλά τα Xiaomi, καλά όσα σας λένε ανά τα χρόνια διάφοροι. Αλλά δυστυχώς σε βάθος χρόνου δεν είναι και ότι καλύτερο. Τώρα αν θα πάρω άλλο modem router, βασικά άλλο router,
Να σας πω την αλήθεια, προς το παρόν θα επιβιώσω και χωρίς αυτό το router. Θα δω εάν φτάσω σε σημείο να μην μπορώ να χρησιμοποιήσω το ίντερνετ όπως θέλω. Μάλλον θα επενδύσω σε κάποιο άλλο και μάλλον θα πάω προς TP-Link που την ξέρω τουλάχιστον λίγο καλύτερα. Όχι ότι είναι απαραίτητα 100% σωστή και καλή. Ίσως η καλύτερη φάση να πήγαινα σε Asus. Αλλά δεν ξέρω, θα δούμε. Αν έχετε κάτι να μου προτείνετε από κάτω, ένα router το οποίο να είναι αξιοπρεπές σε τιμή και να έχει μέχρι 1 Gbps Wi-Fi, θα το εκτιμούσα. Θα ψάξω, πάντα ψάχνω, πάντα βρίσκω. Αλλά ναι, μεγάλο fail, μεγάλο fail. Δηλαδή, εγώ τώρα δεν μπορώ να συνδέσω το router γιατί δεν δουλεύει η εφαρμογή. Bingo. Τέλος πάντων, αυτό ήταν. Εν τω μεταξύ δεν με πειράζει και τόσο. Έκατσα σέταρα λίγο τα καλώδια μου, τα φτιάξα όλα όμορφα. 950-947 κλειδώνει και μπορώ να πω ότι ναι, παρά είμαι ικανοποιημένος. Εν τω μεταξύ, κάτι που πρόσεξα, τη δεύτερη μέρα μου έκανε μια μικρή κοιλιά το πρωί. Δεν ξέρω γιατί, πήγε 100%. Έκανα μια επανεκκίνηση στο μόντεμ, γιατί από την ώρα που το βάλαμε δεν έγινε καμία επανεκκίνηση στο μόντεμ, απλά συνδέθηκε. Και από τότε δεν έχω κάποιο θέμα. Το WiFi του είναι κομπλέ, εντάξει. Δεν έχω πολύ μεγάλους στίχους, δεν έχω πολλά πράγματα, είναι σε επαφή όλα. Οπότε τα πρώτα δείγματα είναι αξιοπρεπή. Δεν είναι κάτι που δεν περιμένω. Γενικά να ξέρετε ότι αν έχετε μεγάλους διαδρόμους, δωμάτια, ορόφους, θα χάνει πάρα πολύ. Δηλαδή. Δεν είναι καθόλου καλό για πολύπλοκα σπίτια σε δόμηση, σε οτιδήποτε. Οπότε εκεί αναγκαστικά πρέπει να πάρετε router όπως και δίποτε όσοι πάτε προς τα εκεί. Παρέδωσα και το modem της HCN χθες. Πολύ καλή εταιρεία, την αγαπώ αυτήν την εταιρεία. Στα 3 χρόνια που το έχω, είχα μόνο 2 αποσυνδέσεις. Σε ένα πράγμα νοσί, το οποίο είναι ότι όταν έχουν πρόβλημα, ας πούμε θα κοπεί ο κόμβος, κάτι θα συμβεί, δεν ενημερώνουν καν. Απλά κάθεσαι και για 2-3 ώρες, 4 ώρες, 5 ώρες, πόσο είναι, είσαι στα τυφλά. Κάτι το οποίο είναι χαζό. Και εσύ είναι ότι δεν δίνουν κάτι πίσω σαν backup, ότι την ταλαιπωρία που θα περάσει. Δηλαδή, στα 3 χρόνια έχασα μόνο 2-3 μέρες εργασίας εξαιτίας της HCN και αυτό δεν είναι τίποτα. Γιατί τώρα μεταξύ μας, όταν είχα ΟΤΕ στο νησί, κάθε μέρα παραμέρα ήμουν ο καλύτερος τους πελάτες το 13888. Ήτανε ο καλύτερος τους πελάτες, πολύ καλή εξυπηρέτηση, όπως και στην Αλάνα ψωγή εξυπηρέτηση και στην HCN. Απλά η HCN έχει το κακό ότι όταν έχουν πρόβλημα εξαφανίζεται η εξυπηρέτηση. Η εξυπηρέτηση είναι μόνο όταν δεν έχουν πρόβλημα. Η Αλάνα μέχρι τώρα και στα προβλήματα και σε όλα καλά μου συμπεριφέρθηκε, δηλαδή πήρα τηλέφωνο να δω τι γίνεται, μου είπε το παιδί απλά κάντε ένα restart, το έκανα ένα restart, το κλασικό κάνει restart, τέλος πάντων. Και να δούμε τι καινούριο θα ξημερώσει τώρα, είναι η αλήθεια, με την καινούργια σύνδεση. Ευκαιρία είναι να κάνουμε καινούργια πράγματα, ελπίζω να πάει καλά. Λοιπόν, αυτά από μένα, σας χαιρετώ, να έχετε μια όμορφη μέρα. Ό,τι χρειάζεται στην περιγραφή υπάρχει για υποστήριξη support στο κανάλι, να έχετε μια όμορφη μέρα από μένα λοιπόν, γεια σας.